υπηρεσίες για να λειτουργήσει το παλιό κομμάτι που υπάρχει τώρα και περνάμε να πάμε στο άλλο. Λοιπόν, εμείς κύριε Παπαϊλικό έχουμε στόχο και αυτό προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να παραδοθεί αυτό το έργο. Ναι. Γιατί θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς του νομού, όλοι οι πολίτες που θέλουν να δοθεί ο δρόμος για ασφαλέστερη και μεγαλύτερη και πιο γρήγορη πρόσβαση στο Άστρος, που είναι κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της Καρκαδίας, πρέπει να γίνει γρήγορα. Χωρίς τον κόμβο, μπορεί να δοθεί με ασφάλεια ο δρόμος. Μέσα από την καρδιά μου, να σα πω. Στο έργο, για αφήστε να σα εξηγήσω. Εάν έρχεται κάποιο που δεν θα βρει τι ιδιοκτησίε του και σε κάποια σπίτια, γιατί υπάρχει και ένα άλλο δρόμο που κατεβαίνει προ τα κάτω, ένα άλλο δρόμο, υπάρχει ένα κενό, ο οποίο εκεί θα κλείσει υποχρεωτικά. Σε ποιο ακριβώ το πιτσάκι, ναι, δεν το. Γιατί. Ο Ζακούλης εγώ που δεν μιλιέται. Αυτό δεν με αυτό είναι άλλο. Όντως είναι όντως το πρόβλημα. Είναι ας αποφασίσετε, ας αποφασίσει πολιτικά να κάνει θετικό. Για να μπαίνει ο άλλος με το τρακτέρ, κατευθείαν. Εγώ να έρθω από τίποτα και να πάω στο παράστρος, αν μου γίνει ένα ατύχημα, θα με πάτε μέσα και έχω γράψει. Για την ασφάλεια των δρόμων δεν πεινάει. Ίσα δεν θα τα καταγγελεί για να γίνει ο κόμπος άλλος. Συγγνώμη, θα πω εγώ ένα ουσιαστικό γιατί να έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα τεκμηρημένη ερώτηση. Δεν την πήρε ολόκληρη την απάντηση. Η αναγκαιότητα για τη συμπληρωματική σύμβαση είναι επειδή είναι υπερσυμβατικό ο ανεπιβολικό πίνακα. Και όταν είναι υπερσυμβατικό, θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Πώ το κείμενο. Ωραία. Εντάξει. Άρα, τηρούμενη τη νομοθεσία. Παίρνοντας την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα από τις τεχνικές υπηρεσίες και με δεδομένη την προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή, η Οικονομική Επιτροπή, με δεδομένη και την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα του έργου αυτού και το μεγάλο και δύσκολο στίχημα της Περιφερειακής Αρχής να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν, κάνει αποδειχθεί συμπληρωματική. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Παπαϊλικό. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην πάρουμε άλλη παράταση, γιατί η παράταση είναι παράταση. Εγώ συγκεκριμένα για αυτόν τον δρόμο δημόσιος που πυροβολήθηκα έτοιμος και σήμερα δύο αποφάσεις. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα πολιτικό γιατί βλέπουν τον δρόμο, βλέπουν τον δρόμο ότι είναι έτοιμος και δεν μπορούν να περάσουν. Για να δεν κάνω λάθος, όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όλα τα μέλη, ως αναθέτουσα αρχή η Οικονομική Επιτροπή έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τον δρόμο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε κάθε φορά να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα του Τρίπολη Άστρους. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει κάνει αυτοψίες στον δρόμο και στο κομμάτι Ελεοφόρη του Δήλα και στο κομμάτι του Δήλα του Λούδη. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει παραδοσία, γι' αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεδομένο. Είναι ένας πολύ σημαντικός οδικός άξονας, ο οποίος έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή σε πρώτη προτεραιότητα από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ταλαιπωρημένος αυτός ο άξονας και συνεχώς υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί εδώ και χρόνια περιμένουν έναν δρόμο σύγχρονο που να ενώνει την Τρίπολη με το Άστρος και αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Είναι σε εξέλιξη δύο εργολαβίες, από το Ελαιοχώριο μέχρι την Κουμπίλα και από την Κουμπίλα μέχρι την περιοχή Λουλούδη. Ο Περιφερειάρχης έχει κάνει αρκετές φορές αυτοψίες σε αυτά τα δύο έργα και με αυτό έχει αποδείξει το πόσο πολύ σημαντικό είναι για μας η ολοκλήρωσή τους. Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή συζητήθηκε συμπληρωματική σύμβαση που απαιτείται για την ασφάλεια της διέλευσης των αυτοκινήτων από το τμήμα Κουμπίλα Λουλούδη με την κατασκευή ενός κόμβου. Είδατε κι εσείς ότι παρευρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην Οικονομική Επιτροπή όπου ανέλησαν σε όλα τα μέλη το πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλεια της διέλευσης να γίνει αυτή η συμπληρωματική σύμβαση. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Έχουμε πει και ξαναλέμε ότι στόχος μας είναι άμεσα να παραδοθεί ο δρόμος στους δικαιούχους που δεν είναι άλλοι από τους πολίτες της Αρκαδίας και τους πολίτες της Πελοποννήσου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Ένα είναι βέβαιο,
ότι αυτό το πολύ σημαντικό έργο είχε πάρα πολλά προβλήματα διαδικαστικά, διοικητικά και τεχνικά και ότι με την μεγάλη συνεργασία που υπήρχε με όλους έχει έρθει η στιγμή όπου το έργο θα παραδοθεί στους πολίτες. Θα μας πείτε και κάποια άλλα θέματα και θέλω έτσι λίγο να σχολιάσετε και με αφορμή ότι τελειώνει και αυτή η περίοδος της Οικονομικής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι ζητούνται πολλές παρατάσεις από τους εργολάβους. Τι έχετε να πείτε και γι' αυτό? Βεβαίως, έγινε μια κουβέντα. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν κάνουμε συγκρίσεις με παλαιότερες εποχές, θα δείτε ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να μην δίνονται συνεχόμενες παρατάσεις. Παρακολουθούμε στενά τα έργα. Άλλωστε, αυτή ήταν και η εντολή του Περιφερειάρχη από την πρώτη στιγμή και η δέσμευσή του απέναντι στους πολίτες ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια έργα. Προσπαθούμε, εξαντλούμε τη δυνατότητα που υπάρχει. Βεβαίως, όταν υπάρχει σύγχρονη άποψη, σύμφωνη των τεχνικών υπηρεσιών και της διαχειριστικής αρχής ότι πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί κάποια παράταση σε ένα έργο, καταλαβαίνετε ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί να τη δώσει. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μείωση σε αυτό. Η Οικονομική Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει. Παρόλο που ολοκληρώνεται η πρώτη θητεία μας, έχουμε αρκετές ακόμα Οικονομικές Επιτροπές μέχρι τις 30 Αυγούστου. Γίνεται αυτό γιατί έχουμε πει πως δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Απεναντίας εντατικοποιούμε τους ρυθμούς δουλειάς μας, γιατί θεωρούμε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στον Περιφερειάρχη και στην Περιφερειακή Αρχή μεγαλώνει την ευθύνη μας, άρα θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Και είπατε ότι θα γίνονται έκτακτες Οικονομικές Επιτροπές λόγω των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών. Πού βρισκόμαστε? Έκτακτες Οικονομικές Επιτροπές και κάθε μέρα, αν χρειαστεί, ενημέρωσα και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής γι' αυτό, τα οποία θερμά θέλω να τα ευχαριστήσω. Θα το κάνω και στην τελευταία συνεδρίαση αυτό. Όμως απαιτείται συνεδρίαση πολλές φορές κάθε μέρα για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες που πρέπει για τη μεταφορά μαθητών. Υπάρχουν πρόχειροι διαγωνισμοί, υπάρχει ο διεθνής διαγωνισμός, υπάρχουν έργα που τρέχουν, δημοπρατήσεις που τρέχουν. Τα κατεπήγοντα θέματα βάσει του νόμου μπορούμε να τα συζητήσουμε σε έκτακτες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι, στο τέλος της θητείας. Για μας δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, καμία απολύτως δυνατότητα πολυτέλειας. Πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε ακόμα πιο πολύ. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου σε ένα χρόνο μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα έργα τα οποία είναι στο ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά αυτά τα έργα και βεβαίως σε λίγες μέρες γίνεται η ορκομοσία της νέας σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου που είμαι σίγουρη σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία ότι θα είναι και ανανιωμένη και πιο δυνατή και με περισσότερη όρεξη για δουλειά, γιατί επαναλαμβάνω ότι η ανανέωση εμπιστοσύνης για μας σημαίνει ότι μεγαλώνει η ευθύνη.